Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ιαν Χόλμ σε ηλικία 88 ετών. Ο θάνατός του σχετίζεται με την ασθένεια του Πάρκινσον, η οποία τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. News 24.719 Ιουνίου 2024 και 59, ο σπουδαίος ηθοποιός Ιαν Χόλμ πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως επιβεβαιώνει ο ατζέντης του στο Guardian. Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε πως ο ηθοποιός Ιαν Χόλμ έφυγε σήμερα το πρωί στην ηλικία των 88 ετών. Πέθανε γαλήνια στο νοσοκομείο, με την οικογένεια και τη φροντιστή του. Οι πηγές της εφημερίδας επιβεβαίωσαν πως ο θάνατός του σχετίζεται με την ασθένεια του Πάρκινσον, η οποία τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Ο Σερ Ιαν Χόλμ γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1931 και ήταν Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Μεταξύ άλλων ρόλων του, είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του στις ταινίες Alien 1979, Το Πέμπτο Στοιχείο 1997 και From Hell 2001. Περισσότερη ακόμα δημοτικότητα στον κινηματογράφο έλαβε ως Bilbo Baggins στην τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών 2001 έως 2003, καθώς και στην τριλογία Hobbit 2012 έως 2014, όπου εκεί ερμήνευσε τον χαρακτήρα μόνο στις σκηνές προχωρημένης ηλικίας. Βραβεύτηκε το 1967, με το βραβείο Tony, για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο The Homecoming. Το 1998, βραβεύτηκε και με το βραβείο Laurence Olivier, για την ερμηνεία του στο έργο του William Shakespeare, Βασιλιάς Λίρ. Το 1981, βραβεύτηκε και με BAFTA, για τον ρόλο του στην ταινία Οι Δρόμοι της Φωτιάς, 1981, ρόλος που του χάρισε και μία υποψηφιότητα στην Αμερικανική Ακαδημία.